σήμερα Πέμπτη, η μέρα που μαγνητοσκοπείται, κυρίες και κύριοι, αυτή η εκπομπή. Είναι η μέρα που ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Βουλής έχει διοργανώσει εθελοντική αιμοδοσία στο εντευκτήριο. Με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει, θα πρέπει να πούμε, παράδοση τα τελευταία 20 χρόνια να γίνονται κάθε 3-4 φορές το χρόνο τέτοιες εθελοντικές αιμοδοσίες. Και με αυτόν τον τρόπο η Βουλή θέλει να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών που είναι τεράστιες στη χώρα μας. Στο σημείο αυτό, να δούμε τι μας είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου για αυτήν την εθελοντική αιμοδοσία. Η φετινή μας καμπάνια για την εθελοντική αιμοδοσία είναι «Δίνουμε και το αίμα μας». Στα πλαίσια που έχει αναπτύξει ο Σύλλογος των Υπαλλήλων της Βουλής, μέσα στις δραστηριότητες είναι και η εθελοντική αιμοδοσία. Συμμετέχουν σε αυτή όλοι οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι υπάλληλοι, οι βουλευτές, οι συνεργάτες και η φρουρά της Βουλής. Γίνεται 2 με 3 φορές το χρόνο και οι μονάδες που μπορούμε να συλλέξουμε είναι από 100 μέχρι 150. Είναι μια πολύτιμη, νομίζω, προσφορά του Κοινοβουλίου και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή. Όπως είπα, υπάρχει μεγάλη έλλειψη αίματος και θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, κυρίες και κύριοι, διότι αν ανοίξετε την ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, θα δείτε ότι η χώρα μας έχει αποθέματα αίματος για 25 μέρες ακόμα, όταν έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι όπου γίνονται τροχαία, άρα οι ανάγκες αίματος πολλαπλασιάζονται, εκτός και των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν συνεχώς ανάγκη αίματος, όπως είναι παραδείγματος χάρη αυτοί που έχουν πρόβλημα αιμορροφιλίας ή λευχαιμίας ή και άλλες ασθένειες. Με αυτή λοιπόν την εκπομπή θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους εθελοντές αιμοδότες και να διαλύσουμε τυχόν φόβους ή και προκαταλήψεις που υπάρχουν στο θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Να σας παρουσιάσω αμέσως τώρα τους προσκεκλημένους μας για απόψε. Είναι ο κύριος Λεωνίδας Άνομερίτης, είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας. Ο άνθρωπος που βρίσκεται στην καρδιά αυτής της προσφοράς, εθελοντικής προσφοράς. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Άνομερίτη. Καλώς σας βρήκα. Δίπλα είναι ο κύριος Γιώργος Θεοδοσιάδης, αιματολόγος. Και είσαστε επικεφαλής διευθυντής του αιμοδοσίας του Ιπποκρατίου Αθηνών. Και έχετε εθελοντές, αιμοδότες, οι οποίοι έρχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και δίνουν αίμα. Ναι, ναι. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και δίπλα στον κύριο Θεοδοσιάδη έχουμε την κυρία Νίτσα Μεσογείτη. Η κυρία Νίτσα Μεσογείτη είναι επικεφαλής, πρόεδρος... Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος. ...του Συνδέσμου Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Κωνστάτικης Μεσογείτης. Είχαμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε αρκετές φορές, κυρία Μεσογείτη, γιατί ο γιος σας είναι ο πρώτος, ήταν ο πρώτος Έλληνας δωρητής καρδιάς, και όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε κάνει και μια σειρά από εκπομπές για τη δωρεά οργάνων και μας είχατε τιμήσει με την παρουσία σας εδώ. Καλώς μας ήρθατε. Μου τιμή. Κάνετε και εθελοντικές αιμοδοσίες, θα πρέπει να πούμε. Πολλές. Θα σας πω μετά. Και δίπλα στην κυρία Μεσογείτη είναι ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης από τη Νέα Δημοκρατία και από την Δράμα, αιμοδότης επίσης. Yes. Και νομίζω, καλώς ήρθατε, και νομίζω ότι σήμερα πήγατε να δώσετε αίμα, κύριε Κυριαζίδη. Ναι, ναι, πέστε μας λίγο για αυτήν η την. Τρίτη, θα έλεγα, φορά. Είσαστε και νέος βουλευτής. Το Κοινοβούλιο, ο Σύλλογος βεβαίως, με αυτή την πρωτοβουλία... Επί της θητείας σας, γιατί κάνετε ναι, τα τελευταία... Ναι, φορά, σε, αυτή την, σε αυτό το έτος το κοινοβουλευτικό. Πέρα από τα αρνητικά του κοινοβουλευτισμού, ας αναδείξουμε και να επιδείξουμε σε εισαγωγικά και κάτι θετικό, ότι πράγματι είναι θετικό ότι και οι βουλευτές με την δική τους παρουσία δίνουν το σύνθημα σε εισαγωγικά, το οποίο πρέπει να το εκλάβουμε θετικά, από την όλη άρνηση και ειδικότερα από αυτή την αυθονία που μας παρέσυρε ως λαό, κοινωνία, όλους, να μας εκλείψει η αλληλεγγύη. Νομίζω είναι ένα στοιχείο αλληλεγγύης το θέμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και θα παρακαλούσα να μείνουμε εδώ και να προχωρήσουμε ειδικότερα στους ειδικούς που γνωρίζουν καλύτερα. Απλά αν μπορώ να προσφέρω κάτι συζήτηση, να το κάνω κάτω βέβαια αποφεύγοντας την έννοια της προσφοράς της προσωπικής. Έτσι. Γι' αυτό και σας καλέσαμε, κύριε Κυριαζίδη, με πολύ. Αυτή την λογική. Ας πάμε λοιπόν να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα, να εστιάσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως ποιο είναι το πρόβλημα της αιμοδοσίας. Η έκκληση μπορεί να έρθει και έτσι, με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, τόσο λιτό που σου κόβεται η ανάσα. Δυστύχημα και επίγουσα ανάγκη για αίμα.
Αίμα για μια νέα γυναίκα που χαροπαλεύει στην εντατική του ΚΑΤ, θύμα τροχαίου. Οι συγγενείς της αναζητούν αιμοδότες, ταξιδιώτες της ελπίδας, δωρητές ζωής. Αίμα είναι το πιο πολύτιμο συστατικό της ζωής, γιατί είναι αναντικατάστατο. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιο φάρμακο ή άλλη χημική ουσία. Δεν παρασκευάζεται, αλλά προσφέρεται και μάλιστα εθελοντικά από τον άνθρωπο στον συνάνθρωπο. Η εξετάματος δεν μετριέται, είναι ανεκτήμητο, το αίμα είναι ανεκτήμητο. Είναι το πιο διαδεδομένο φάρμακο, αν όχι το πιο διαδεδομένο, ένα από τα πιο διαδεδομένα φάρμακα, το οποίο όμως δεν παρασκευάζεται, προσφέρεται μόνο και προσφέρεται εθελοντικά και είναι ένα φάρμακο το οποίο έχει και πάρα πολλές εφαρμογές. Δηλαδή χορηγείται σε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις. 650.000 φιάλες αίματος χρειάζεται κάθε χρόνο η Ελλάδα. Όμως, παρά τις προσπάθειες και τις εκκλήσεις από τους αρμόδιους φορείς, η εθελοντική προσφορά στη χώρα μας δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. Οι κύριες ομάδες που καταναλώνουν αίμα είναι οι χρόνιοι άρρωστοι, που έχουν χρόνια ανεμία, και αυτές οι δύο μεγαλύτερες κατηγορίες και για την Ελλάδα ειδικά είναι οι άρρωστοι με μεσογειακή ανεμία, οι οποίοι καταναλώνουν ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του αίματος στην Ελλάδα. Οι άρρωστοι με αιματολογικά νοσήματα, νεοπλασματικά αιματολογικά νοσήματα, δηλαδή λευχαιμίες, λεμφώματα κτλ., που παίρνουν ισχυρές θεραπείες, χημειοθεραπείες και έχουν για μεγάλο διάστημα ανεμία. Και η άλλη κατηγορία είναι τα τροχαία, τα οποία είναι μια διαφορετική ομάδα, αλλά πάρα πολύ απαιτητική επίσης. Την στιγμή που κάναμε και το ντοκιμαντέρ αυτό, ήταν νομίζω το 2009, ήταν η κυρία Καρακάντζα τότε στο Πανεπιστήμιο του Ρίο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον, έχει φύγει στο εξωτερικό. Λέγαμε λοιπόν, κύριε Θεοδωσιάδη, πριν από την εκπομπή, ότι δυστυχώς δεν υπάρχει τεχνικό αίμα. Διότι αν υπήρχε, έτσι τεχνητό να το φτιάχναμε, θα είχε εκλείψει και το πρόβλημα. Σαφώς. Έχουν γίνει προσπάθειες, γίνονται συνεχώς προσπάθειες για παρασκευή τεχνητού αίματος. Κυρίως η έρευνα γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα έλεγα κυρίως σε στρατιωτικό επίπεδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε οι μεγάλες ανάγκες είναι σε καιρό πολέμου που χρειάζεσαι πολύ μεγάλες ποσότητες, τις οποίες ενδεχομένως να μην έχεις. Μέχρι στιγμής όμως, παρόλο που έχουν παρασκευαστεί, υπάρχουν κάποιες ουσίες και έχουν δοκιμαστεί, λόγω τοξικότητας ακόμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον άνθρωπο. Πάντως η έρευνα συνεχίζεται και ενδεχομένως σε κάποια χρόνια να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Κύριε Νομερίδη, πόσο αίμα καλύπτουμε από την αιμοδοσία, ας μην πούμε εθελοντική, από την αιμοδοσία γενικά, και πόσο αίμα ουσιαστικά εισάγουμε από το εξωτερικό? Αυτή τη στιγμή συγκεντρώνουμε περί τις 605-610.000 μονάδες αίματος που τις παίρνουμε κατά 45% από θελοντική αιμοδοσία, κατά ένα 50% από το συγγενικό περιβάλλον και ένα 5% είναι από τις ένοπλες δυνάμεις. Εισάγουμε αυτή τη στιγμή περί τις 30.000 μονάδες από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, κάτι όμως το οποίο αλλάζει και από την επόμενη πενταετία οι Ελβετοί θα μας στέλνουν περίπου 17.000 μονάδες. Έτσι λοιπόν θα πρέπει, υποχρεωνόμαστε να καλύψουμε αυτό το κενό από την εθελοντική αιμοδοσία στο διάστημα αυτή της τριετίας, τετραετίας. Και όχι μόνο αυτό, κύριος στόχος μας είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των εθελοντών αιμοδοτών έτσι ώστε το μεγαλύτερο μέρος να το παίρνουμε από αυτούς. Οι εθελοντές αιμοδότες είναι ποιοι? Ποιοι θεωρούνται εθελοντές αιμοδότες? Να το χωρίσουμε σε δύο, αν θέλετε, μέρη. Αυτή τη στιγμή εθελοντή αιμοδότη εννοούμε αυτόν που πάει αυτοβούλος και προσφέρει το αίμα του για τον συνάνθρωπό του χωρίς να το γνωρίζει, χωρίς να ξέρει πού θα πάει κτλ.
οι εθελοντές αιμοδότες ή είναι μεμονωμένα άτομα ή είναι σε συλλόγους φορείς, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι εθελοντική αιμοδοσία, όπως γίνεται τώρα και στην Βουλή, αναπτύσσουν φορείς, σύλλογοι εθελοντών αιμοδοτών, η Εκκλησία, η τοπική αυτοδιοίκηση, που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος, αν θέλετε, αυτής της, του εθελοντικού κομματιού της αιμοδοσίας. Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει σε οποιαδήποτε υπηρεσία της αιμοδοσίας, αρκεί να το πιστεύει, μια και δυο και τρεις φορές το χρόνο, το αίμα του προκειμένου να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Τώρα, θα πρέπει να πούμε ότι είναι εθελοντική και μη αμοιβόμενη η αιμοδοσία, έτσι δεν είναι? Το κίνητρο είναι η προσφορά και η μόνο προσφορά και οτιδήποτε μόνο άλλο. Δεν υπάρχει, δεν είναι, γίνεται επιπληρωμή. Αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω. Όχι, όχι, για όνομα της. Ναι. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει, από το 1930... Όχι, όχι, περίπου τέλη δεκαετίας του 70. Του 70 σταμάτησαν οι ιδιωτικές τράπεζες αίματος και η συγκέντρωση των μονάδων αίματος, η οποία γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εθελοντική βάση. Βέβαια, δίνονται και κάποια κίνητρα, ας πούμε. Δεν είναι αμοιβόμενα, αλλά κάποια κίνητρα, κύριε Θοδωσιάδη. Δεν είναι κάποιες άδειες που δίδονται? Αυτά έτσι αφορούν κυρίως το δημόσιο τομέα και όχι τον ιδιωτικό. Είχαν θεσπιστεί πράγματι κάποια κίνητρα από την αρχή, δηλαδή από τη δεκαετία του 80, στην προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει τον εθελοντισμό και την εθελοντική αιμοδοσία. Και βέβαια διατηρούνται ακόμα και είναι με τη μορφή κάποιας άδειας που δίνεται ανάλογα μία ή δύο μέρες, ανάλογα με την υπηρεσία. Αυτό βέβαια, δεν γίνεται χρήση πολλές φορές. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γίνεται χρήση. Δηλαδή, είναι θεωρητική πολλές φορές αυτή η προσφορά. Προφανώς να προστατευτούν οι αιμοδότες από κάτι που ενδεχομένως μπορεί να παρουσιαστεί στη σημεία. Δηλαδή περισσότερο για ιατρικούς λόγους παρά ως κίνητρο, ας πούμε, το να προσέλθουν. Ναι, ιατρικοί λόγοι δεν υπάρχουν, γιατί ο αιμοδότης είναι απόλυτα καλά από 5 με 10 λεπτά μετά την αιμοδοσία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κυρία Μεσογείτη, τώρα πέστε μας, εσείς κάνετε αιμοδοσία, δηλαδή ο σύλλογός σας, όταν λέω κάνετε, εννοώ συμβάλλεται στο να αυξηθούν και οι εθελοντές αιμοδότες, αλλά κυρίως να αυξηθεί το ποσοστό του αίματος το οποίο χρειαζόμαστε. Πέστε μας ακριβώς λίγο για την οργάνωσή σας και τι ακριβώς εμείς κάνετε, που πάτε. Εμείς ξεκινήσαμε το 1990 σαν αιμοδοσία χρόνου, δύο αιμοδοσίες το χρόνο, σαν αιμοδοσία. Ο πρώτος χρόνος μας απέδωσε 88 μονάδες. Τώρα πια κάνουμε τρεις αιμοδοσίες το χρόνο, οι οποίες από ημερήσιες, ολοήμερες, έγιναν διήμερες, γιατί μας το ζητούσαν οι εθελοντές αιμοδότες μας, και καταλήξαμε το 2012 να έχουμε 911 μονάδες, ένα πολύ καλό νούμερο, και το κυριότερο είναι ότι στις αιμοδοσίες μας έχουμε πολύ μεγάλη προσέλευση νεολαίας. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Πώς προσεγγίζετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πώς σας προσεγγίζετε, από στόμα σε στόμα, πηγαίνετε σε σχολεία? Ίσως αναγνωρίζοντας ο κόσμος το έργο που παρουσιάζει ο σύνδεσμος. Το γιατί το κάνουμε αυτή την αιμοδοσία, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο πέρα από το πιστεύουμε σε αυτές τις ιδέες, πιστεύουμε στην εθελοντική αιμοδοσία, πιστεύουμε στην δωρεά οργάνων, πιστεύουμε στην δωρεά μυελού των οστών και σε όλα τα άλλα τα οποία κάνουμε, αν μου δοθεί ευκαιρία θα σας πω στη συνέχεια. Θα ήθελα να πω ότι επειδή έχουμε την Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη στις 14 Ιουνίου και η Πανελλήνια Ομοσπονδία μας, η ΠΟΣΕΑ, έχει ορίσει την εβδομάδα της εθελοντικής αιμοδοσίας, και επειδή στην Ελλάδα λένε ότι η γιορτή κρατάει 40 μέρες, εμείς έχουμε την αιμοδοσία μας, αντί για την Παγκόσμια ημέρα μέχρι τις 14, να έχουμε 16 Ιουνίου και 17 στην Μεταμόρφωση στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Το μήνυμά μας είναι ότι δίνουμε αίμα γιατί μας περισσεύει αγάπη. Και η αιμοδοσία δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αυτό το μήνυμα το έχουμε περάσει και το έχουν αποδεχτεί ο κόσμος και θεωρούμε ότι αν καλλιεργήσουμε όλοι μαζί την ιδέα, έχουμε πάρα πολύ καλή νεολαία, θα την έχουμε κοντά μας. Μάλιστα.
Επειδή ελέγχθησαν, έγινε αναφορά και στα σώματα ασφαλείας, κύριε Κυριαζίδη, ίσως μας πείτε πάρα πολύ σύντομα πριν δούμε το επόμενο βίντεο έναν δωρητή αιμοπεταλίου. Προφανώς την επίκριση την κάνατε αυτή λόγω της προηγούμενης μου επαγγελματικής. Μα και γιατί είσαστε και ο ίδιος αιμοδότης. Παρουσίασης. Ναι, αναφέρθηκε και από τον κύριο Νομερίτη ότι το 5% του αίματος εθελοντικά προέρχεται από ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τράπεζες αίματος έχουν και η αίστολη, τα σώματα ασφαλείας, η αστυνομία, η πυροσβεστική και πιστεύω αυτό θα υποθεί και από πλευράς του έχοντος την ευθύνη ότι η μεγαλύτερη τράπεζα στο κέντρο εδώ στην Αθήνα είναι από πλευράς των αστυνομικών. Λοιπόν, αυτοί οι μπάτσοι δίνουν και ζωή πέρα από την αυτοδιάθεση τους. Εμείς δεν είπαμε αυτή τη λέξη. Το λέγω έτσι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο το λέγω, διότι αυτή η ρατσιστική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που πέρα από την επαγγελματική τους παρουσία μπορεί να χάσουν και χάνουν τη ζωή τους. Το είδαμε και τις προάλλες, τροχονόμο δύο παιδιά, γυναίκα, να παρασυρθεί από... να ισοπεδωθεί δηλαδή στην άσφαλτο, πέρα και προσφάτως άλλες περιπτώσεις, οι αστυνομικοί, πιστεύω και οι ένστολοι, γενικότερα έχουν αυτή την εσωτερική ανάγκη πολλές φορές για την προσφορά και το κάνουν με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο και μάλιστα τον ομαδικό και σε μεγάλο ποσοστό. Πιστεύω θα υποθεί, δεν ξέρω ποιο είναι το ύψος, αλλά νομίζω κατ' εξοχήν υπαίθρος θα αναφερθεί. Όμως επειδή έχουμε άμεση η αστολή, αυτοί οι ειδικότερα που βρίσκονται στον δρόμο, επικοινωνία με τον άνθρωπο, ειδικά αυτοί που εργάζονται στην τροχιά και τα τροχιά ατυχήματα δυστυχώς είναι πολλά στη χώρα και βλέπουμε πάρα πολλές φορές τον συνάνθρωπό μας στην άσφαλτο και εκεί είναι ανάγκη και τονίστηκε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αίματος οδεύει προς τα τροχαία ατυχήματα. Εξ αυτού πολλές φορές δημιουργείται αυτή η σχέση και η ανάγκη της προσφοράς του αίματος, το οποίο και θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Θέλει προσπάθεια ειδικότερα από τα σχολεία. Αναφέρει και εδώ η καλή προσπάθεια που γίνεται ιδιωτικά, θα έλεγα, δηλαδή με την αυτοδιάθεση αυτή των συμπολιτών μας και αυτό έχει μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, αξία, το οποίο πρέπει να περάσει μπρος όλους. Υπάρχουν βέβαια σύλλογοι και σε κάθε νομό της χώρας και από πλευράς των εστόλων και από άλλους συλλόγους, εκπαιδευτικούς κλπ. Που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά πιστεύω το σχολείο είναι εκείνο που μπορεί να μεταφέρει αυτό, να εμπεδώσει έτσι ώστε να μην υπάρχει φόβος. Ξέρετε, πάρα πολλοί φοβούνται να προχωρήσουν μια τέτοια... Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Προσπαθήσουμε να κάνουμε τους αιμοδότες να μην φοβούνται πλέον. Αλλά ας δούμε όμως τώρα, και θα ήθελα να το σχολιάσουμε μετά, έναν δότη αιμοπεταλίων, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία, και όπως είπαμε και πριν από την εκπομπή, τα αιμοπετάλια δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, άρα χρειαζόμαστε... Μπορούν να συντηρηθούν μόνο μέχρι πέντε μέρες. Μόνο μέχρι πέντε μέρες, οπότε έχει την ιδιαίτερη σημασία. Πάμε να το δούμε, κύριε Σκηκή. Βρίσκομαι εδώ για να δώσω αιμοπετάλια για ασθενείς που έχουν ανάγκη τα αιμοπετάλια. Είναι μια ανώδυνη διαδικασία που διαρκεί 70 λεπτά. Βέβαια δεν έχει την απαραίτητη διάφημιση προς τα έξω, έτσι ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να έρθει για να δώσει. Καλό θα ήταν να προτείνουμε όλους τους συνανθρώπους μας που μπορούν να δώσουν, να έρθουν εδώ στο κέντρο αίματος και να δώσουν και αυτοί με το δικό τους τρόπο την αγάπη προς τον συνάνθρωπό τους. Φοιτητής της νοσηλευτικής στην Πάτρα, ο Παναγιώτης κατάγεται από την Κύπρο και είναι εθελοντής αιμοδότης. Προσφέρει τακτικά αίμα χωρίς κανένα κίνητρο, όπως ακριβώς προβλέπεται από τον ορισμό του εθελοντή αιμοδότη που έχει δώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ουσιαστικά είναι ο άνθρωπος ο οποίος για ανθρωπιστικούς λόγους θα δώσει αίμα, κατά συνέπεια δίνει τακτικά αίμα, έχοντας συνείδηση του τι κάνει. Η Ελλάδα, επειδή έχει μεγάλο πρόβλημα να καλύψει ανάγκες της με εθελοντικό αίμα, έχει θεσπίσει νομικά κίνητρα, τα οποία έμεσα κίνητρα για την ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας και αυτό αφορά κυρίως άδεια, είτε σε ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα κίνητρο βέβαια, το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με τον ορισμό τον οποίο έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αλλά είναι μια ανάγκη για μας, για την Ελλάδα, για την ενίσχυση της αιμοδοσίας και του εθελοντισμού.
Μάλιστα. Έχετε να σχολιάσετε κάτι, κύριε Θεοδωσία? Ναι, να σας διευκρινίσω κάτι για να το καταλάβει και ο κόσμος. Η διαδικασία που δείξατε είναι μια αιμοπεταλιαφαίρεση. Δηλαδή, παίρνουμε αιμοπετάλια από έναν αιμοδότη για συγκεκριμένο ασθενή. Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο σε μερικά νοσοκομεία. Δεν γίνεται σε όλα τα νοσοκομεία, κυρίως σε κεντρικά νοσοκομεία που έχουν και αιματολογικές κλινικές, γιατί τα αιμοπετάλια αυτά προορίζονται για αιματολογικούς αρρώστους. Αιμοπετάλια παίρνουμε καθημερινά και από το αίμα που προσφέρει ο κάθε αιμοδότης. Διαχωρίζουμε δηλαδή το αίμα σε συμπυκνωμένα ερυθρά, σε πλάσμα και σε αιμοπετάλια. Επομένως, υπάρχουν δύο πηγές αιμοπεταλίων, είναι τα αιμοπετάλια από τους αιμοδότες και τα αιμοπετάλια που είδαμε προηγουμένως στο φιλμ, που παίρνονται με αιμοπεταλιαφαίρεση. Ναι. Μίλησε και για τα κίνητρα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει μια μικρή... Τα κίνητρα, ναι. Συμφωνώ με την κυρία Καρακάντζα ότι ο ορισμός του εθελοντή αιμοδότη και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αλλά και με το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ότι δίνει το αίμα για τον άγνωστο συνάνθρωπό του χωρίς να προσδοκά καμία ηλική ανταμοιβή. Κατά κάποιον τρόπο και η άδεια είναι ένα είδος ηλικής ανταμοιβής, άρα θα έπρεπε να καταργηθεί. Σε κάποια στιγμή να το καταργήσουμε. Αλλά αν σκεφτούμε ότι είμαστε ουραγός σε εθελοντές αίματος, τότε δίνεται απλώς μια βοήθεια, μια στήριξη. Τελευταία. Αυτό το εθελοντισμό δεν τον έχουν καλλιεργήσει σε κάποιο επίπεδο που θα έπρεπε. Κάποιες ιδέες δεν σε γενικό επίπεδο. Δηλαδή, δεν να είναι πάρω μόνο την αφορμή από αυτά που είπε ο κύριε Αζής. Όσο αναφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης. Δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε σαν λαός κουλτούρα εθελοντισμού που όχι μόνο για το αίμα, αλλά για διάφορες δραστηριότητες και πράξεις που μπορούμε να κάνουμε. Για όλες τις ιδέες που χαρίζουν ζωή. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι σημαντική η συμβολή του Υπουργείου Παιδείας στο να μπορέσει από τις μικρότερες τάξεις του Δημοτικού να αρχίσει να καλλιεργεί αυτή την ιδέα μέσα από μαθήματα, μέσα από διαδραστικές πράξεις, μέσα από το σχολικό περιβάλλον, να μπορέσει να δώσει αυτό το νόημα που θα το βιώσει ο μαθητής διαχρονικά, έτσι ώστε όταν φτάσει σε μια ηλικία και ιδιαίτερα όσον αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, από 18 χρονών και πλέον και πάνω να μπορεί να μέχρι 60, γίνει... 62 χρονών. Μέχρι να... Και 65 όταν ναι, και 65 είναι καλύτερο εντακτικός εθελοντής. Είναι εθελοντής. Και ξέρετε το... σημαντικό για την αιμοδοσία όσον αφορά τον εθελοντή αιμοδότη δεν είναι μόνο η πηγή που αντλείς το αίμα το οποίο χρειάζεσαι, είναι ότι είναι μισοελεγμένο το αίμα. Ένας τακτικός εθελοντής αιμοδότης που θα δώσει μια, δυο, τρεις φορές το χρόνο γνωρίζουμε ποιος είναι, αν δεν έχει μεταβάλει κάτι δραματικό στη ζωή του, ουσιαστικά το αίμα του είναι σαν να είναι ελεγμένο. Δηλαδή προχωράμε πολύ γίνεται πιο εύκολα. Ο εθελοντής αιμοδότης έχει συνείδηση της προσφοράς του. Δεν είναι ο αναγκαστικός αιμοδότης ο οποίος για να δώσει αίμα να προχωρήσει ένα χειρουργείο θα υποχρεωθεί να πει και ψέματα. Ενδεχομένως για να ναι, πρέπει οπότε να θίξουμε... εξασφαλίσει το αίμα που ανάγκη. Πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλαιο της ασφάλειας αυτή τη στιγμή. Έτσι, γιατί πολύ είναι πολύ σημαντικό και εκεί γίνονται οι περισσότερες παρανοήσεις, εκεί υπάρχουν φόβοι, τι αίμα θα πάρω, είναι ασφαλές το αίμα που θα πάρω. Υπάρχει και η λύση της αυτόλογης παρακαταθήκης, δηλαδή κάνω ένα χειρουργείο και λίγο χρόνο πριν ουσιαστικά προσφέρω το ίδιο μου το αίμα για να μου το βάλουν σε περίπτωση. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ναι, πέστε μου. Να ξεχωρίσουμε δύο πράγματα. Τον μεταγγιζόμενο που είναι ο ασθενής με τον εθελοντή αιμοδότη. Έτσι, δεν ναι, υπάρχει... αλλά εγώ τα θεωρώ, κυρία Νομερίτη, ότι είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Και θα ήθελα να το θίξουμε. Okay, αν δεν έχετε αντίρρηση, και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη πλευρά. Οπωσδήποτε. Γιατί δίνουμε το αίμα, υπάρχει και ο μεταγγιζόμενος, ο οποίος θέλει πρέπει να έχει και αυτό στην ασφάλειά του. Το αίμα το οποίο παίρνει είναι όσο δυνατόν περισσότερο ελεγμένο. Και αυτό του παρέχει η πολιτεία, βέβαια. Όσον αφορά την ασφάλεια. Κύριε Αναστασοπούλου, το θέμα δεν είναι για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο τι θα κάνουμε. Το προγραμματισμένο χειρουργείο και να μην βρεθούν οι 5 ή οι 10 μονάδες μπορεί να αναβληθεί για μια μέρα. Δεν υπάρχει κίνδυνο στη ζωή του ασθενή. Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι σε ένα τροχαίο, σε μια ρήξη μήτρας. Ναι. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολυμεταγγιζόμενος. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη του να υπάρχουν γεμάτα τα ψυγεία της αιμοδοσίας. Ωραία, τότε λοιπόν. Μια και είπατε για πολυμεταγγιζόμενο, θέλω να σας πω ότι περίπου 103.000 μονάδες αίματος
πάνε για τους πολυμεταγγελματικούς προγραμματισμένα. Έτσι. Ναι. Γιατί κάθε άνθρωπος που έχει μεσογειακή αναιμία χρειάζεται 1 με 2 μονάδες 2 φορές το μήνα. Ναι. Καταλαβαίνετε, είναι προγραμματισμένες, δηλαδή 100.000, 103.000 περίπου, να πάνε για τους πολυμεταγγελματικούς. Ναι, και εδώ να διευκρινίσουμε κάτι που είπαμε προηγουμένως. Το αίμα το οποίο εισάγεται μέχρι στιγμής από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό προορίζεται αποκλειστικά για παιδιά με μεσογειακή αναιμία. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιείται πουθενά άλλου. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια του να μπορεί κανείς να γίνει αιμοδότης. Τι ακριβώς το ρωτούν και ποια είναι η διαδικασία. Την οποία, κύριε Κυριαζίδη, επειδή εσείς σήμερα δώσατε αίμα, προφανώς περάσατε κι εσείς από την ίδια διαδικασία. Έτσι. Να το δούμε και το σχολιάζουμε μετά. Αιμοδότης άνδρας ή γυναίκα πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών. Να είναι υγιής, να μην έχει κάποιο χρόνιο νόσημα το οποίο απαιτεί φάρμακα, να είναι μακριά από περιόδους, τουλάχιστον τετράμενες περιόδους μετά από μικρές ή μεγάλες επεμβάσεις, να μην έχει προβλήματα με την πίεσή του, με την καρδιά του, με το στομάχι του, να μην είναι σε έξαρση αλλεργίες, να έχει καλή πίεση, καλό αιματοκρίτη, να αιμοδοτεί σε μέρα που νιώθει καλά σωματικά, είναι ξεκούραστος, έχει καλό ύπνο. Εάν είναι πρωί, η αιμοδοσία χρειάζεται ένα μικρό πρωινό, κατά προτίμηση αλμυρό. Αν είναι απόγευμα, η αιμοδοσία πρέπει ο αιμοδότης να απέχει 3 ώρες από το μεσημεριανό του, δηλαδή να έχει γίνει η διαδικασία της πέψης, έτσι ώστε να αιμοδοτήσει χωρίς προβλήματα. Δεν απαγορεύουν όλα τα φάρμακα την αιμοδοσία. Πρέπει να αναφέρει με λεπτομέρειες και με ειλικρίνεια όλα τα φάρμακα που παίρνει, χωρίς να φοβάται ότι ο γιατρός του θα τον απορρίψει. Τα περισσότερα φάρμακα την επιτρέπουν, αρκεί ο γιατρός να τα καταγράψει. Αυτά που σίγουρα την απαγορεύουν είναι τα αντιδιαβητικά, τα καρδιολογικά φάρμακα, τα αντιβιωτικά. Για όλα τα άλλα, σε συνεργασία και σε συνεννόηση με τον γιατρό του, μπορεί να επιτραπεί η αιμοδοσία, όπως και τα ψυχιατρικά φάρμακα επίσης απαγορεύουν την αιμοδοσία. Αφού λοιπόν ο γιατρός καταγράψει με λεπτομέρειες τα δημογραφικά στοιχεία του αιμοδότη στο ηλεκτρονικό σύστημα και με... χρησιμοποιώντας το μεγάλο όνομα, χωρίς μικρά ονόματα, ας πούμε, Αδαμόπουλος, Πανετάκης. Χρησιμοποιούμε μεγάλα ονόματα, με τα κύρια ονόματα, με το πατρόνυμο. Ακριβή ημερομηνία γέννησης. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τα τηλέφωνα του αιμοδότη για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, τη διεύθυνσή του για να τον ενημερώσουμε μέσω ταχυδρομείου για τον ιολογικό του έλεγχο, να αποσταλεί η κάρτα του εθελοντή αιμοδότη. Προχωράμε στο ιστορικό, το οποίο πρέπει να πληρεί αυτούς τους βασικούς κανόνες, όπως είπαμε, και στη συνέχεια, αν όλα είναι εντάξει, ελέγχουμε την πίεση του και τον αιματοκρίτη του. Ο αιμοδότης την περίοδο αυτή, γύρω από την αιμοδοσία, πρέπει να έχει καλή πίεση, ούτε πολύ ψηλή ούτε πολύ χαμηλή, να είναι εντός φυσιολογικών ορίων. Και υπάρχει και ένα όριο πάνω από το οποίο γίνεται αποδεικτό σε σχέση με τον αιματοκρίτη του. Η γυναίκα αιμοδότης πρέπει να έχει αιματοκρίτη σαφώς πάνω από 37,5 και ο άνδρας πάνω από 40,5 περίπου. Έτσι, αν και αυτές οι προϋποθέσεις στηρούνται, προχωράμε στο τρίτο στάδιο, όπου ο αιμοδότης πρέπει να ενημερωθεί για ένα μικρό κείμενο που περιλαμβάνεται στο ιστορικό και είναι το λεγόμενο κείμενο του αυτοαποκλεισμού. Και σε γενικές γραμμές λέει ότι δεν έχει εκτεθεί σε παράγοντες μέσω των κοινωνικών του συνηθιών, των σεξουαλικών του προτιμήσεων, που μπορεί να έχουν αυξήσει την πιθανότητα να έχει μπει σε κάποια περίοδο παραθύρου, δηλαδή να έχει έρθει σε επαφή με κάποιους ιούς οι οποίοι για κάποια περίοδο, συνήθως τετράμινοι, δεν ανιχνεύονται με τις συμβατικές μεθόδους και άρα πρέπει να αποκλειστεί ο αιμοδότης που μπαίνει σε αυτή την περίοδο του τετραμήνου από την αιμοδοσία. Αφού λοιπόν διαβάσει και αυτό το λεγόμενο κείμενο του αυτοαποκλεισμού, όπως λέγεται στο ιστορικό, υπογράφει ότι τίποτα από αυτά δεν τον αφορά και έτσι κρίνεται ικανός να προχωρήσει στη διαδικασία της αιμοδοσίας. Τώρα, εάν υποτεθεί ότι σε αυτό το κείμενο του αυτοαποκλεισμού πει ψέματα ένας αιμοδότης, είτε γιατί είναι συγγενικός και θέλει να δώσει αίμα για έναν συγγενή του, εκεί επειδή δεν έχει αιμοδοτική, ας πούμε, έτσι, σωστή συμπεριφορά, τι γίνεται? Το αίμα ούτως ή άλλως θα ελεγχθεί με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους. Πράγματι υπάρχει μια περίοδος παραθύρου, όπως λέμε, δηλαδή είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία ο αιμοδότης έχει εκτεθεί σε κάποιον ιό επικίνδυνο, παραδείγματος χάρη τον ιό HIV, και ενώ μπορεί να μεταδώσει την νόσο αυτή μέσω του αίματός του, δεν μπορούμε εμείς να το ανιχνεύσουμε με τις μεθόδους που κάνουμε. Βέβαια,
Η μέθοδη πλέον που χρησιμοποιούμε, ο μοριακός έλεγχος που έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια, έχει μειώσει πάρα πολύ αυτό το διάστημα. Από μερικούς μήνες που είπε η κυρία Μούγιου προηγουμένως, σε μόνο μερικές μέρες. Δηλαδή είναι γύρω στις 11 μέρες. Επομένως, η πιθανότητα αυτή έχει μειωθεί πάρα πολύ. Και η ασφάλεια πλέον του αίματος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Mm-hmm. Κύριε Νομερίτη. Και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Είμαστε από τις πιο ασφαλείς χώρες σε αίμα πανευρωπαϊκά. Το αίμα, ξέρετε, ελέγχεται ορολογικά στα νοσοκομεία και μοριακά σε 9 κέντρα αίματος σήμερα. Το τέλος του χρόνου θα είναι σε 4 κέντρα αίματος. Πιστεύω ότι οι τεχνικές οι οποίες αναπνήσονται, τα υψηλής ευαισθησίας αντιδραστήρια και οι αναλυτές, εξασφαλίζουν σχεδόν στο 100% το αίμα, έτσι ώστε να μπορεί άφοβα να το πάρει οποιοδήποτε μετακίνησεται. Γι' αυτό έχει και σημασία να αυξηθεί ο ρυθμός των εθελοντών αιμοδοτών, διότι με τους εθελοντές αιμοδότες, το είπατε, ναι, εξασφαλίζεται πλέον 100% ακόμα... η μεγαλύτερη δυνατότητα. Γι' αυτό είναι και αυτός ο λόγος που κάναμε με την αφορμή βεβαίως του γεγονότος ότι ο Σύλλογος σήμερα κάνει αιμοδοσία, σήμερα Πέμπτη που μαγνητοσκοπεί την εκπομπή, για να πούμε ότι αν θέλουμε να έχουμε ασφαλές 100% το ασφαλές αίμα, δεν θα το έχουμε μέσω της εισαγωγής αίματος από την Ελβετία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά θα το έχουμε μέσω της αύξησης του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών, οι οποίοι ελέγχονται, είναι ευαισθητοποιημένοι, συνειδητοποιημένοι στο τι κάνουν, και με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται νομίζω και το τελευταίο παράθυρο χρόνου που είπατε σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, κυρία Μεσογείδη. Και από τους τακτικούς εθελοντές αιμοδότες θα βγάλουμε και τους αιμοπεταλιοδότες, στους οποίους είναι μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που έχουν ανάγκη να πάρουν αιμοπετάλια και πρέπει μόνο από αυτή την πηγή να την εξασφαλίσουμε. Γιατί κάποιος για να δώσει αιμοπετάλια πρέπει τουλάχιστον να έχει δώσει μια φορά αίμα, να γνωρίζει τη διαδικασία. Ακριβώς. Και όπως είναι επίσης... και τα αιμοπετάλια, για να πω, επειδή εμείς έχουμε κάνει και αγώνα για τα αιμοπετάλια και έχουμε βγάλει και το έντυπο, το ενημερωτικό, και έχουμε αρκετούς αιμοπεταλιοδότες βέβαια. Αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με την αιμοπεταλιοαφαίρεση, γιατί δυστυχώς κάποιος για να έρθει να δώσει αιμοπετάλια, να πάει σε ένα νοσοκομείο να δώσει αιμοπετάλια, θα πρέπει να είναι μόνο πρωί και μόνο εργάσιμες ημέρες. Που έτσι έχουμε μόνο έναν ο οποίος δεν εργάζεται και κάποιον ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος και θα μπορεί να πάει να δώσει αιμοπετάλια, να πάρει άδεια, γιατί ένας στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, είναι αδύνατον να φύγει να πάει να δώσει αιμοπετάλια, όσο καλή διάθεση και να έχει. Όταν είναι ειδικά και για κάποιον άγνωστο, που οι αιμοπεταλιοδότες μας περισσότερο για τον άγνωστο συνάνθρωπο δίνουν και όχι για τον. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να κοιτάξουμε και να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτούς τους εθελοντές, οι οποίοι διαθέτουν το χρόνο τους και τα αιμοπεταλιά τους. Αυτό είναι καθαρά θέμα της ψυχίας. Προς και αυτούς μας παρακολουθούν. Οι ανάγκες των αιμοπεταλίων σε ποιο βαθμό είναι, σε ποιο επίπεδο οι ανάγκες πλέον, δηλαδή μπορεί να το ξέρουμε. Βέβαια η αιμοδοσία είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, τα αιμοπετάλια σε ποια, πώς μπορούμε κάποιοι να το πάμε. Οι ανάγκες των αιμοπεταλίων θα έλεγα ότι καλύπτονται σχεδόν στο 100%. Δηλαδή όλοι οι άρρωστοι που χρειάζονται αιμοπετάλια και κυρίως είναι αιματολογικοί ασθενείς, καλύπτονται με αιμοπεταλιαφαιρέσεις ή με τα αιμοπετάλια πολλαπλών δοτών, από τις μονάδες αίματος δηλαδή. Βέβαια, αυτό που είπε η κυρία Μεσογείδη πράγματι είναι ισχύ, δηλαδή οι αιμοπεταλιαφαιρέσεις γίνονται τις εργάσιμες μέρες πρωινή ώρα και αυτό οφείλεται στη στελέχωση των υπηρεσιών αιμοδοσίας, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα αντικειμενικά να πραγματοποιούμε αιμοπεταλιαφαιρέσεις σε άλλες ώρες, γιατί χρειάζεται ειδικός που χειρίζεται το μηχάνημα, συγκεκριμένος γιατρός εξειδικευμένος κλπ. Που δεν είναι δυνατόν να γίνεται προς το παρόν, τουλάχιστον ούτε τις μη εργάσιμες μέρες ούτε τα απόγευμα. Άρα είναι κάτι και να μην ξεχνάμε ότι η κεντρική κολόνα ενός κτηρίου, άρα ενός νοσοκομείου κατ' επέκταση, είναι η αιμοδοσία. Χωρίς αιμοδοσία δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ, γιατί δυστυχώς το αντιμετώπισα και ολοκληρωτικά βεβαίως. Σε κάποιους νομούς όπου είχαμε μια δυσκολία, να μην πω δυσχέρεια ή άρνηση, δεν θέλω να τον δεχθώ, αλλά παρατηρήθηκε αυτό, δηλαδή ορισμένες μέρες να έχουμε μόνο τη δυνατότητα της αιμοδοσίας, της αιμοληψίας. Ακόμη και αιμοδοσία. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί
πράγματι από συμπολίτες. Πήγαμε στο νοσοκομείο για να δώσω αίμα και δεν μου πήραν. Λέω για ποιο λόγο, διότι μου λένε άλλη μέρα, δεν μπορούμε σήμερα. Δηλαδή αυτό είναι ό,τι το. Προστάμενα μου ό,τι το αρνητικότερο δηλαδή. Έχοντας την ευθύνη. Αλλά έχοντας την ευθύνη. Καταρχάς θα ξεκινήσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες τις αιμοδοσίες της χώρας που δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα με πολλές αντικσοότητες προκειμένου και να πάρουν αίμα και να κάνουν αιμοληψίες στο χώρο του νοσοκομείου, αλλά πάρα πολλές φορές φεύγουν και πάνε και μέρες μακριά από με το κινητά, σπίτι τους, με τα κινητές μονάδες, με τα κινητά συνεργεία στα νησιά, σε απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να πάρουν έστω και μία μονάδα αίμα. Πάντως δεν μπορώ, συγγνώμη για τη διακοπή, ναι. Επειδή συνέβη και όχι, όχι, βέβαια, να σας πω. Πιστεύω να μην συμβαίνει ή να μην συμβεί ξανά, ότι δεν μπορώ, έχω κουραστεί, οφείλω, μπορεί να γίνουμε δυσάρρωστοι και κακός ενδεχομένως, ότι έκανα 5 αιμοληψίες ή 10 και πλέον δεν μπορώ άλλες, δηλαδή στο χρόνο μου, νομίζω εκεί ότι... Όχι, δεν νομίζω, αφήστε. Να σας πω. Εμείς τουλάχιστον έχουμε άψογη σχέση εσείς, και με τον Δρακόπουλο και με τον Αμαλία Φλέμη, να σας πω, διότι είναι περιστατικά... Και από εμποδότες μας δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Τα θετικά βεβαίως τα τονίσαμε και θα τα τονίσουμε, αλλά να πούμε και αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, εντάξει, αλλά ίσως αν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν συνθέτουν τον κανόνα. Να τονίσουμε και αυτά τα γεγονότα. Εκείνο που πρέπει. Όχι, εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει, κάποια φορά. Όλο αυτό την προσπάθεια, το γεγονός που βεβαίως είναι υποχρέωση στο κάτω-κάτω των δημοσίων λειτουργών, έτσι για να μην παρεξηγούμαστε, αλλά δεν πρέπει να τα αεροποιούμε και όλα. Έχουμε και εκείνες τις στιγμές, τις άκερες, τις οποίες οφείλουμε να τονίσουμε για να... Μπορεί να είναι μεμονωμένα τα περιστατικά, εκείνο αυτό όμως που επιβάλλεται κάποια στιγμή, είναι να επανδοθούν κάποτε να έγινε, αλλά ο κανόνας είναι ότι πραγματικά δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για τις αιμοδοσίες, τον καλύτερο τους εαυτό. Να σας πω μόνο ότι πολλές φορές φεύγουν συνεργεία και πάνε στην επαρχία χωρίς να αμείβονται. Το κάνουν μόνο και μόνο για να μπορέσουν, γιατί ξέρουν τις πιεστικές ανάγκες που υπάρχει στο νοσοκομείο τους και γενικότερα στην αιμοδοσία. Και πραγματικά είναι... εγώ δεν έχω συναντήσει κάποια άρνηση ή δεν μου είχε καταγγελθεί κάποια άρνηση λόγω χρόνου ή ωράριου εργασίας. Κοιτάν πάντα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο τεράστιο, σας λέω, έργο. Εχθές, παραδείγματος χάρη, να σας πω έτσι και ένα περιστατικό. Εχθές μας ήρθε από ένα νοσοκομείο ένα πήγον φαξ ότι αναζητούμε μια συγκεκριμένη ομάδα αίματος με πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για ένα κοριτσάκι μικρό, το οποίο ήταν κατεπήγον. Επικοινωνήσαμε με τα νοσοκομεία όλης της χώρας προκειμένου ή να βρούμε αυτό το αίμα ή τη μονάδα ή να βρούμε κάποιον εθελοντή αιμοδότη να αιμοδοτήσει αν μπορεί και ήταν μέσα στα χρονικά περιθώρια που μπορούσε για να... Ήταν δύσκολη ομάδα αίματος. Πάρα πολύ. Και τελικά έγινε πραγματικά από τις αιμοδοσίες ένας αγώνας η μία με την άλλη προκειμένου να βρεθεί αυτό το... αυτό το σπάνιο, σπάνια ομάδα. Μα αυτό γινόταν και γίνεται πάντα με τις αιμοδοσίες. Είναι πάντα σε επικοινωνία όταν υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και μας ενημερώνουν έτσι ώστε να μπορεί να υπάρξει να πάρει περισσότερο. Υπάρχει περίπτωση να αρνηθούν να δώσουν αίμα εάν δεν υπάρχει αντικαταστάτης, δηλαδή να δώσει κάποιος συγγενής να αρνηθεί το νοσοκομείο να δώσει αίμα σε κάποιον που χρειάζεται επειδή δεν υπάρχει συγγενικό αίμα ή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ποτέ. Όποιος ασθενής έχει ανάγκη να μεταγγιστεί, μεταγγίζεται. Αυτό που ισχύει, που είπαμε και προηγουμένως, είναι ότι αφού έχει μεταγγιστεί ή για κάποια προγραμματισμένα χειρουργία, πράγματι ζητείται από το συγγενικό περιβάλλον, αν είναι δυνατόν, να ανταποκριθούν με κάποιους συγγενείς, φίλους κλπ. Για να αναπληρώσουμε την ήταν. Εκείνο επίσης που ήθελα να πω, μια και η κυρία Μούγη το ανέφερε στο βίντεο που είδαμε προηγουμένως, όταν παίρνει την συνέντευξη αυτή ο γιατρός στον εθελοντή ή στον συγγενικό αιμοδότη. Για τον αιμοδότη ήταν η συνέντευξη. Ναι, για τον αιμοδότη. Πέρα από τα άλλα χαρακτηριστικά, σε συμπλήρωση αυτών που είπε ο κ. Θεοδωσιάδης, που το ρωτάει και τα λοιπά και που υπογράφει στο τέλος εάν έχει μεταβληθεί η συμπεριφορά του και όλα αυτά, αυτό που
Κατά κλείδι αναφέρεται στο κείμενο στο οποίο υπογράφει ότι δίνει το αίμα του ο αιμοδότης. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαχείριση του αίματος είναι η αιμοδοσία, η οποία τον δίνει σε όποιον έχει ανάγκη. Δηλαδή, στον οποιοδήποτε έχει ανάγκη, ανεξαρτήτου φυλής, χρώματος, θρησκείας και οποιοδήποτε άλλων ιδιαιτεροτήτων. Ναι, σημαντικό. Υπήρξε και μια καταγγελία, είχα διαβάσει, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, ότι τα νοσοκομεία καταγράφηκε έλλειψη ασκών αίματος ή και αναλώσιμων τέτοιων αναλώσιμων. Να σας πω, ισχύει αυτό. Πέρσι, δηλαδή περί τα τέλη του 12, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, επειδή έκλεισε μια μεγάλη εταιρεία η οποία προμήθευε κατά το 40% σε ασκούς όλα τα νοσοκομεία, δημιουργήθηκε ένα κενό, αν θέλετε, στο ότι δεν μπορούσε το 40% αυτό να καλυφθεί από άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν προγραμματίσει την παραγωγή τους, πανευρωπαϊκά τώρα μιλάμε, και έτσι υπήρξε ένα διάστημα ενός δύο μηνών περίπου που υπήρξε μια πολύ μεγάλη πίεση, αλλά τελικά καλυφθήκαμε και έχει ομολοποιηθεί και συνεχίζει από το τέλος του 2012. Από Έλληνες ή από ξένους, ελληνικές εταιρείες ή ξένες εταιρείες τώρα. Ο αντιπρόσωπος που έκλεισε ήταν Έλληνας, αλλά οι εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν είναι εκτός Ελλάδος. Είναι κυρίως ευρωπαϊκές. Ευρωπαϊκές. Μάλιστα. Τώρα, για να παραμείνουμε και λίγο στις προϋποθέσεις, διότι αυτή είναι η ρουτίνα η οποία τηρείται, αυτό που είδαμε στο βίντεο για το πώς διασφαλίζεται, ας πούμε, το αίμα. Υπάρχουν όμως και μερικοί άλλοι παράγοντες που επιτρέπουν μόνο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κάποιον να μην μπορεί να δώσει αίμα. Μήπως, κύριε Θεοδωσιάδη, μπορείτε να μας το αναλύσετε λίγο πάνω σε αυτό. Η συνάδελφος προηγουμένως ανέφερε τα αίτια μόνιμης απόρριψης. Μόνιμης, ναι. Υπάρχουν πράγματι κάποιες περιπτώσεις που υποχρεωνόμαστε σε μια παροδική για κάποιο χρονικό διάστημα απόρριψη του αιμοδότη και τον ενημερώνουμε γι' αυτό. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, παραδείγματος χάρη, αν μια γυναίκα στη φάση της αμυνουρίσης δεν είναι σωστό να δίνει αίμα, αν δεν δείκνεται δηλαδή, είναι μετά από κάποια εμβόλια, υπάρχει κάποιο χρονικό διάστημα ανάλογα με το είδος του εμβολίου. Και μερικές άλλες περιπτώσεις. Ναι, κάποια λήψη κάποιων φαρμάκων για λίγες μέρες, οπότε μπορεί να ξαναδώσει αφού έχει σταματήσει την αγωγή, αντιβίωση κλπ. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις, εγκυμοσύνη κλπ. Είναι με λίγες περιπτώσεις για τις οποίες για κάποιο χρονικό διάστημα αντεδείκνεται η αιμοδοσία και μετά μπορεί να δώσει πάλι κανονικά ίσως αιμοδοσία. Και σε ορισμένοι οι οποίοι έρχονται από χώρες με ελονοσία, από χώρες, ας πούμε, που ουσιαστικά η ασθένεια θα πρέπει να περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πάλι εφαρμόζονται κάποια μέτρα αποκλεισμού για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από ταξίδι σε τέτοια περιοχή. Κυρία Μεσογείτη, εσείς που έρχοσαστε σε επικοινωνία με αιμοδότες, εκείνοι οι οποίοι φοβούνται, τι είναι ακριβώς εκείνο το οποίο φοβούνται? Υπήρξαν άνθρωποι που να πούνε, εγώ φοβάμαι να δώσω αίμα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Φοβούνται γιατί, για διαφόρους λόγους. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Πώς τους ενημερώνετε ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβούνται? Εμείς καταρχάς τους λέμε να μην έρθουν να δώσουν αίμα, να έρθουν όμως να πιούμε καφέ στην αιμοδοσία. Να δούνε το κλίμα που υπάρχει. Να δούνε τη διαδικασία, αν δεν την ξέρουν. Και πολλοί από αυτούς που έρχονται δίνουν τελικά. Επίσης υπάρχει άλλος που λέει, εγώ φοβάμαι να δω τη βελόνα, μην την κοιτάς. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να τον απασχολήσουμε εκείνη την ώρα που προετοιμάζεται η φλεβοκέντηση, να του μιλάμε. Οπότε δεν καταλαβαίνει. Είναι αιμοδότης, δηλαδή σήμερα είχε και μια κυρία που ήταν δίπλα μου, που είχε την κάρταρα, ήταν αιμοδότης. Λέει, εγώ δεν θέλω να το κοινά. Αν και θα πρέπει να πούμε ότι η βελόνα είναι μικρή, έτσι, κυρία Θεοδωσία. Είναι τόσο μεγάλη η ηθική ικανοποίηση που αισθάνεσαι μετά την αιμοδοσία ή κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, που αυτό το τσιμηματάκι της βελόνας είναι ένα τίποτα μπροστά σε όλη αυτή την ανακούφιση, την ψυχική ανάταση που έχεις μετά. Θα μπορούσες να δώσεις και αίμα όχι μόνο για τον συνάνθρωπο, να δώσεις και αίμα στην ημέρα του δικού σου του ανθρώπου, να καθορίσεις, ας πούμε, μια ημερομηνία συγκεκριμένη ενός θανάτου ακόμα και να πεις ότι εγώ εκείνη την ημέρα θα δίνω πάντα αίμα. Εάν ένας Έλληνας από κάθε οικογένεια έδινε μια φορά το χρόνο αίμα, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να εισάγουμε
από την Ελβετία Έμα. Η σκηνοθέτη δάμος, η Τάινα Γρηγοριάδη, με ενημερώνει ότι δεν είναι καθόλου μικρή, λέει. Είναι σαν μεγάλο καλαμάκι, λέει. Δεν είναι τόσο μικρή, είναι μεγαλύτερη από τις βελόνες που χρησιμοποιούμε για μια απλή αιμολυψία. Ο πόνος είναι ίδιος. Ναι. Δηλαδή η αίσθηση του πόνου είναι ίδια. Για μια διαδικασία 10 λεπτών, έτσι. Ναι, είναι απλό. Είναι τελείως απλό. Δεν είναι τίποτα. Άρα λοιπόν λέτε τους καλείτε για μια γνωριμία, καταρχήν γνωριμία του χώρου, της διαδικασίας. Αν κάποιος φοβάται, αν και εμείς ας πούμε έχουμε συναντήσει εθελοντές αιμοδότες που ο γιατρός μπορεί να τους απορρίψει για κάποιο λόγο για να τους προστατεύσει, γιατί μέλημα του γιατρού στην αιμοδοσία είναι πρώτο να προστατεύσει τον εθελοντή αιμοδότη. Και μετά θα κοιτάξει, θα ελέγξει το αίμα για να προστατεύσει τον άρρωστο. Μέλημα λοιπόν του γιατρού είναι αυτό. Οπότε, εάν σε κάποια φάση απορρίψει κάποιον, έχουμε δει αιμοδότη να κλαίει γιατί δεν έδωσε αίμα. Mm. Είναι συγκινητικές στιγμές που έχουμε ζήσει στην αιμοδοσία, που δεν μπορώ να τις περιγράψω, ούτε να τις θυμηθώ. Έρχεται η κοπελίτσα, ας πούμε, στην προηγούμενη αιμοδοσία και λέει: δείτε την ταυτότητά μου, σήμερα κλείνω τα. Έχω γενέθλια, κλείνω τα 18. Μπορώ να δώσω αίμα. Το λέω και. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εκείνη τη στιγμή τι αισθανόμαστε κι εμείς που βλέπουμε αυτή την ανταπόκριση και αυτή την αντίδραση από πλευράς ειδικά των νέων. Ναι. Ειδικά των νέων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και πού να καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο. Ναι. Να σας πω μια εμπειρία μου, ότι έτυχε σε ένα νοσοκομείο να έρθουν δύο Ολλανδοί και να πάνε στην αιμοδοσία και να πούνε ότι θέλω να δώσω αίμα. Από την αιμοδοσία τους ρωτάνε για ποιον είναι, για ποιον ασθενή είναι. Λέει δεν είναι για ασθενή, είναι η περίοδος που πρέπει να δώσουμε αίμα, βρισκόμαστε στην Ελλάδα και μια και βρισκόμαστε είπαμε να δώσουμε εδώ που βρισκόμαστε. Καταλαβαίνει τη διαφορά της κουλτούρας τώρα, τρόπος ζωής. Τρόπος ζωής. Άρα είναι θέμα. Η αιμοδοσία αμέσως ρωτάει για ποιον άρρωστο είναι, δηλαδή για ποιο συγγενής σας είναι. Και λένε αυτοί για κανένα, λέει διακοπές κάνουμε. Αν είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει η πολιτεία να τα δει. Βέβαια. Συνεργασία Υπουργείου Υγείας με παιδείας, αυτό που το ζητάμε από τότε που ξεκινήσαμε, πραγματικά. Τουλάχιστον το προτείνουμε και δεν έχει ποτέ γίνει. Επάνδρωση των κέντρων αιμοδοσίας. Αυτή τη στιγμή να σας πω, έτσι παρεπιπτόντως, ότι έχει γίνει μία κοινή τροπολογία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τέλος πάντων, κοινοβουλευτικά, μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Παιδείας και πρόκειται να φτιαχτεί μία βάση δεδομένων πανελλήνια για τους εθελοντές αιμοδότες, έτσι ώστε άμεσα και πάρα πολύ γρήγορα να μπορούν οι αιμοδοσίες να αναζητούν τους εθελοντές αιμοδότες από μία βάση δεδομένων. Άρα λοιπόν δεν την έχουμε αυτή τη βάση δεδομένων και το ερώτημά μου. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Είναι ανεπίτρεπτο να μην ο αιμοδότης, ο εθελοντής, ο δικός μας, ο οποίος δεν έχει αριθμό Μητρώου, ενώ ο υπάλληλος του Υπουργείου Εθελοντής Αιμοδότης έχει αριθμό Μητρώου, οι δικοί μας δεν έχουν, είναι μιας άλλης κατηγορίας, και να θέλει με την κάρτα του να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και να του παραστεί ανάγκη να πάρει αίμα από την κάρτα του. Γιατί χτύπησε το παιδί του, γιατί η γυναίκα του είχε πρόβλημα ή ο ίδιος, και να πάει και να μην του αναγνωρίζουν την κάρτα. Ναι, και να έχει μέσα 50 αιμοδοσίες στην κάρτα και να του λένε δεν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, δεν έχουμε σύστημα. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Απ' την άλλη, που να μπορούμε να δούμε ότι πράγματι είσαστε εθελοντής αιμοδότης. Απ' την άλλη, με τη βάση δεδομένων μπορεί να αναζητήσει συγκεκριμένους εθελοντές αιμοδότες για συγκεκριμένες ομάδες. Μπορεί να σου βγάλει μήνυμα ότι ναι, αλλά το κάθε ο αιμοδότης ο Τάδε έχει πάει στο. Ο τακτικός εθελοντής αιμοδότης. Ο Τάδε αιμοδότης πήγε στο νοσοκομείο. Αλλά δεν μπορεί να δώσει αίμα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, να ενημερώσει όλα τα νοσοκομεία και ούτε καθεξής. Δηλαδή, αντλείς πληροφόρηση πολύ μεγάλη. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα αυτά υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Αυτό που πρέπει να γίνει και γίνεται προσπάθεια είναι να γίνει εθνικό αρχείο. Ακριβώς. Ώστε να μπορεί ο καθένας να έχει μια διασύνδεση και να ψάχνει από μόνο του τι ακριβώς θέλει να αναγνωρίσει το αιμοδότη σε οποιαδήποτε αιμοδοσία για να πάει. Αυτό έχει σχέση με το αναγνωρίσιμο. Επίσημα απευθύνθηκατε ο σύνδεσμο. Χρόνια το λέω. Όχι να το πείτε, αν πεθείτε. Χρόνια. Πολλά χρόνια έχουμε αυτό κάνει, πολλά δυστυχώς. Άρα έχετε δουλειά να κάνετε. Αυτό ξεκινάει άμεσα και δηλαδή και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει. Μα θεωρούμε ότι κάποια βήματα που πρέπει να κάνει το Υπουργείο, όπως επιμένω στην επάνδρωση των νοσοκομείων, γιατί ίσως να στοιχίζει πολύ λιγότερα το να πάρει
το Υπουργείο να προσλάβει υπαλλήλους στις αιμοδοσίες, από το να καλύπτει έξοδα, να φύγει το Ιπποκράτιο από εδώ, να πάει για μια εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη να κάνει αιμοδοσίες. Σκεφτείτε πόσα έξοδα, σε πόσα έξοδα υποβάλλεται το κράτος για τη μεταφορά ενός ολόκληρου συνεργείου και τη διαμονή μιας εβδομάδος σε μια άλλη περιοχή, που θα μπορούσε με αυτά τα χρήματα, όσοι πηγαίνουν, όσοι αιμοδοσίες πάνε σε άλλα μέρη, αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να είχαν προσλάβει κόσμο μόνιμο στα νοσοκομεία της επαρχίας των Αθηνών και να μην είχαν πρόβλημα. Οι καμπάνιες δεσιτοποίησης στα σχολεία είναι στη δική σας αρμοδιότητα, κύριε Μαμερίτη? Σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο. Θα έπρεπε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει την πρωτοβουλία και βέβαια να βοηθήσουμε εμείς στο περιεχόμενο, αν θέλετε. Σποτάκια ενδεχομένως. Το παρελθόν είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες, βέβαια αποσπασματικά. Εγώ θυμάμαι πριν από 15 ίσως χρόνια, ίσως και περισσότερο, ότι τότε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας, είχε εκπονήσει ένα πρόγραμμα ενημέρωσης των μαθητών του Λυκείου σε θέματα αιμοδοσίας. Και πολλοί γιατροί, μεταξύ των οποίων και εγώ, έχω πάει σε σχολεία και έχουμε μιλήσει στα παιδιά για την αιμοδοσία, για ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κλπ. Προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας, και είχε και κάποια αποτελέσματα θετικά. Δηλαδή, βλέπαμε νέα παιδιά να έρχονται να δίνουν αίμα. Αυτό βέβαια σε κάποια στιγμή σταμάτησε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και ίσως θα πρέπει να ξανά. Θα μου επιτρέψετε να δώσω ένα θετικό και ένα αρνητικό μήνυμα από τους εκπαιδευτικούς που ζούμε εμείς. Πολλές φορές έρχονται οι δάσκαλοι με τα παιδιά μαζί, αιμοδοτούν οι ίδιοι και παρακολουθούν τα παιδιά. Μαθαίνουν τη διαδικασία της αιμοδοσίας, ήδη τα έχουν προετοιμάσει. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα, γιατί δείχνει ο δάσκαλος ότι και εγώ δίνω, συμμετέχω. Παραδειγματισμός. Και προτρέπει τα παιδιά να πάνε στο σπίτι να ενημερώσουν τους γονείς και τα παιδιά να παρακινήσουν τους γονείς να έρθουν στην αιμοδοσία και να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Ένα αρνητικό μήνυμα. Μας ήρθε ένας νεαρός, ο οποίος ήταν 17 και του είπε ο καθηγητής του, πήγαινε να δώσεις αίμα, να πάρεις μία βεβαίωση να σου σβήσουμε απουσίες. Απαράδεκτο. Είναι το αρνητικό μήνυμα που περνάει ο εκπαιδευτικός. Ξέρετε, άρα ούτε ο εκπαιδευτικός αυτός είχε συνείδηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Δεν είναι, δεν είχε κακή πρόθεση, απλά δεν είχε συνέστηση της εθελοντικής. Λέω όμως τη διαφορά του εκπαιδευτικού. Όχι. Δεν είναι το εκπαιδευτικός, είναι το σύστημα. Γιατί σε ορισμένα τεχνολογικά επαγγελματικά λύκεια το έχουν αυτό. Δηλαδή, δίνω αίμα, σβήνω κάποιες απουσίες. Το σύστημα της άδειας, δηλαδή, αντίστοιχα, σβήνω τις απουσίες, τα μεγάλα λάθη που θα πρέπει να καταργηθεί όμως, έτσι. Θα πρέπει να καταργηθεί. Όλα αυτά για μας που έχουμε τους εθελοντές αιμοδότες και μας το λένε ή το σχολιάζουν οι εθελοντές αιμοδότες μας, είναι πολύ αρνητικά. Αυτό είναι αρνητικό για είναι πολύ αρνητικό. Ναι, γιατί έχει ανάγκη άδειας ο. Δεν κατηγορώ εγώ το δημόσιο υπάλληλο προς Θεού, έτσι. Ο οποίος θα πάει να κάτσει στο γραφείο του μετά. Την αιμοδοσία δεν θα κάνει κάτι, να κουραστεί. Και δεν έχει ανάγκη άδειας ο ιδιωτικός υπάλληλος που θα πάει στο εργοστάσιο στη συνέχεια και μπορεί να δουλέψει και σε κάποιο μηχάνημα. Και αυτός έχει ανάγκη άδειας, αλλά δεν την παίρνει από τον. Από το αφεντικό του. Ελπίζω ότι θα καταργηθεί αυτό ή αν έχει ήδη καταργηθεί, διότι δεν εξυπηρετεί ούτε τον στόχο, αλλά δεν περιποιεί τιμή και στον εκπαιδευτικό όταν επικαλείται τέτοιων επιχειρημάτων για οποιοδήποτε λόγο, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται συχνά. Όχι, δεν είναι τακτικό. Δεν μπορώ να πω ότι μας έχει συμβεί σε όλα τα χρόνια πολλές φορές. Καλό είναι να επισημαίνονται και αυτά πέρα από τα θετικά. Βέβαια. Βλέπουμε και την άλλη πλευρά, γιατί θα είναι μονότονο να αναφέρουμε μόνο τα καλά. Ακριβώς. Και βεβαίως υπάρχουν και αυτές οι αρνητικές πλευρές, τις οποίες οφείλουμε να τονίζουμε. Τη στιγμή που του δίνει το δικαίωμα το κράτος να το κάνει. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Θεοδωσιάδη, δεν είναι και τόσο της θέματος της εκπομπής, αλλά ως αιματολόγο. Εάν κάποιος αρνηθεί τη μετάγγιση αίματος, είτε επειδή είναι σαν ήταν ασφαλής, δηλαδή οι συγγενείς του γιατί δεν είναι σε αυτή η κατάσταση, ή για λόγους πεποίθησης, τι γίνεται τότε?
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ναι, το ξέρω, πρόβλημα. Αλλά είναι μια... Και κυρίως συμβαίνει, προκύπτει όταν ο ασθενής είναι μάρτυρας του Ιεχωβά. Υπάρχει κάποια νομική διαδικασία με παρουσία εισαγγελέα σε περίπτωση που κινδυνεύει η ζωή του να μπορεί να γίνει τέτοια μετάγγιση. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία αυτή όταν συμβαίνει, δυστυχώς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα, ποιο είναι το μήνυμά μας, κύριε Κυριαρίδη, από αυτή την εκπομπή, από τη δική σας? Έχουμε ακόμα γύρω στα 3-4 λεπτά να συμπυκνώσουμε και να δώσουμε και το μήνυμά μας. Επειδή βρισκόμαστε πρώτης παγκόσμιας αυτής ημέρας, όπως τονίστηκε, είναι καλό και προτρέξατε και καλό είναι αυτό να βγει προς τα έξω, ότι θα έλεγα, επειδή ως λαός μας λείπει πάρα πολλές φορές αυτή η αλληλεγγύη, επιτέλους τις δύσκολες μέρες αυτές που διανύουμε και ερχόμαστε πιο κοντά, να το εκμεταλλευτούμε και αυτό το γεγονός με την έννοια της προσφοράς του αίματος. Δεν είναι κάτι, θα έλεγα, το οποίο μας κολλεί την υγεία μας, δημιουργεί ζήτημα. Είναι ένα δώρο που μπορεί, μας το έδωσε ο Θεός, μπορούμε και εμείς, έστω κάποιες φορές το χρόνο, να δώσουμε και εμείς αυτό το δώρο που τόσο απλόχερα μας το έχει χαρίσει, έτσι, με θεία πρόνοια. Και οφείλουμε και εμείς να δώσουμε το παρόν με όποιο τρόπο και θα έλεγα με όποια ευκαιρία, που πολύ ορθά τονίστηκε, και για έναν άνθρωπό μας και για τη δική μας, θα έλεγα, την ψυχή, όπως λέει ο λαός μας. Και βέβαιως από την άλλη πλευρά οφείλω να τονίσω και να αναγνωρίσω, να επενέσω τις προσπάθειες των συνδέσμων που εθελοντικά, όπως η παρούσα εδώ η κυρία Μεσογείτη, είναι, κάνει αυτή την προσπάθεια. Μέσω εσάς, λέω λοιπόν, οφείλω να ευχαριστήσω από πλευρά της πολιτείας κοινοβουλευτικά αυτούς που πέρα από την δική τους καθημερινή επαγγελματική ενασχόληση, ανάγκη κλπ. Αφιερώνουν αυτόν τον χρόνο για τον διπλανό μας. Το έχουμε ανάγκη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να σας βρει, κυρία Μεσογείτη, κανείς, αν θέλει στις 16 και 17. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο, κοραή και τατοίου στη Μεταμόρφωση, θα τους περιμένουμε. Και αν δεν μπορεί να δώσει αίμα ή δεν θέλει, φοβάται, κερνάμε καφέ. Έχει δώσει ένα πάρα πολύ ωραίο για τα παιδιά, βεβαίως, φυλάδιο. Ναι, θα ήθελα. Πιστεύω θα το επικαιροποιήσει και να συμβάλλουμε όλοι κάτω. Είναι γεγονός ότι το φυλάδιο για τη δωρεά οργάνων αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 20 έντυπα ακόμα. Θα προχωρήσουμε σε νέα έκδοση, αν καταφέρουμε και βρούμε λεφτά. Θα προχωρήσουμε σε νέα έκδοση με τον καινούριο νόμο που. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή παρένθεση. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Όχι. Για να μην φοβάται ο κόσμος. Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για τη δωρεά οργάνων. Επειδή έχουν παρουσιαστεί και έχουν υποθεί αυτά που φοβόμαστε ότι θα υποθούν, τον Ιούνιο του 2011 ψηφίστηκε ο νόμος που μιλούσε για την ικανοζόμενη συνένεση. Προσπαθώ να σας τα πω γρήγορα. Λοιπόν. Που σημαίνει η εφαρμογή του ξεκίνησε την 1η Ιουνίου. Που σημαίνει ότι όποιος είναι αντίθετος με την ιδέα υπογράφει αρνητική δήλωση. Όλοι οι άλλοι θα θεωρούμαστε δωρητές. Συμπληρώθηκε αυτό το άρθρο του νόμου τον Απρίλιο του 2012, που λέει ότι καμία αφαίρεση οργάνων δεν θα γίνεται χωρίς τη συνένεση των συγγενών. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιθυμούσαμε και εμείς από την αρχή να μπει. Δεν μπήκε. Το συμπληρώσανε στη συνέχεια. Άρα λέω σε όλους ότι δεν υπάρχει κανένας φόβος να ενημερωθούμε και να πάρουμε την απόφασή μας να είμαστε θετικοί απέναντι στην ιδέα. Είναι το μόνιμο πρόβλημα όλων των νομοθεσιών παντού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ότι δεν μπορεί να γίνει δωρεά χωρίς την συνένεση των συγγενών. Σας περιμένουμε στην αιμοδοσία, λοιπόν. Θα χαρούμε πάρα πολύ όλους να σας δούμε. Θα σας ενημερώσουμε για τη δωρεά εμπεταλίων, που είναι πολύ ακίνδυνη και μπορεί να... Δεν το ολοκληρώσαμε το θέμα, κάποιος να δώσει αιμοπετάλια περισσότερες φορές από ό,τι και πάνω από 10 φορές μέσα στο χρόνο και εντελώς ακίνδυνο, μόνο λίγο χρόνο θέλει να διαθέσει, να ενημερωθούν για την δωρεά μυελού των οστών, που είναι πολύ σημαντικό και ο σύνδεσμός μας έχει ξεκινήσει από το 1993 την ενημέρωση και την τυποποίηση δωτών. Τότε ήταν η πρώτη τράπεζα στο γενικό κρατικό. Διεξαμένη. Όλα αυτά έχουν έρθει στο ΝΕΟΜ. Έχουμε φτάσει στους 326 ειδότες μυελού μέχρι στιγμής. Αυτά ως αναφορά τη ζώσα προσφορά. Κύριε Θοδωσιάδη. Αυτό που θα ήθελα να πω
τελειώνοντας είναι, επειδή εργάζομαι στον χώρο της αιμοδοσίας, ότι η αιμοδοσία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στο νοσοκομείο, ένα τμήμα πολύ σημαντικό και στηρίζει ουσιαστικά την όλη λειτουργία του νοσοκομείου. Επομένως, θα πρέπει να δοθεί από όλες τις διοικήσεις ιδιαίτερη προσοχή και μέρημνα, ώστε να λυθούν όσα προβλήματα υπάρχουν, ώστε να λειτουργούν οι αιμοδοσίες όσο το δυνατόν καλύτερα και αποδοτικότερα για όλους τους αρρώστους. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ πάντως στους γιατρούς και στο προσωπικό των αιμοδοσιών, εμείς που τους ζούμε. Μάλιστα. Κύριε Νομερίτη. Δράτομαι της ευκαιρίας να πω ότι λόγω της Παγκόσμιας ημέρας του Εθελοντή Αιμοδότη διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα νοσοκομεία και από πάρα πάρα πολλούς συλλόγους, πανελλαδικά αιμοδοσίες. Κάνουμε μια καμπάνια σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Οργανώσεων, την ΠΟΣΕΑ, των Εθελοντών Αιμοδοτών. Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Και την ΕΡΤ, όπου η ΕΡΤ και με το κεντρικό της πρόγραμμα, αλλά και με τους περιφερειακούς της σταθμούς, κάθε μέρα θα παρουσιάζει το πού γίνονται αιμοδοσίες. Έτσι λοιπόν θέλω να καλέσω όλους τους υγιείς να σκεφτούν τους πάσχοντες και να μπορέσουν να επισκεφθούν τις αιμοδοσίες και τους συλλόγους, έτσι ώστε να δώσουν αίμα τουλάχιστον να ξεκινήσουν την εθελοντική τους αιμοδοσία. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν απόψε κοντά μας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο σας, ο καθένας από εφοετάχθη, και ελπίζω εμείς να συμβάλαμε στο και ελάχιστα στην ευαισθητοποίηση σε λίγες μέρες την Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη. Είναι λίγα λεπτά. Από ό,τι διαβάζω, 400 κυβικά εκατοστά στα 6 λίτρα αίματος που διαθέτουμε, μέσα σε λίγα λεπτά να γίνουμε όλοι εθελοντές αιμοδότες. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Και το σύνθημά μας, Carpe diem.